Βρισκόμαστε στο εσωτερικό του Ολυμπιακού Ποδηλατοδρομίου. Είναι ο τελευταίος σταθμός της περιήγησής μας στις Ολυμπιακές Εγκαταστάσεις, εδώ στο ΆΚΑ. Μία εγκατάσταση που πραγματικά είναι εντυπωσιακή, αλλά όπως μου λέγατε νωρίτερα, έχει αρκετά προβλήματα, έτσι. Έχει αρκετά προβλήματα. Εγώ θα ήθελα να πω και μια έτσι, να κάνω μια μικρή σημείωση, ότι οφείλω στην ποδηλασία του ότι βρίσκομαι στο ΆΚΑ. Ο Χρήστος ο Βολικάκης, που πλέον είναι φίλος, είχε κάνει κάτι πολύ θετικά σχόλια για μένα για τη δουλειά που έκανα πρώτα στον Άγιο Κοσμά. Οπότε το είδαν οι πολιτικοί μου προϊστάμενοι, με καλέσανε, με ρωτήσανε γιατί ο Βολικάκης γράφει αυτά τα πολύ καλά σχόλια για μένα. Εγώ νομίζω ότι απλά κάνουμε το αυτονόητο, δεν κάνουμε κάτι το ιδιαίτερο. Τον ευχαριστώ κιόλας δημόσια. Και ήταν και ο λόγος που μου είπανε φεύγεις από τον Άγιο Κοσμά και έρχεσαι στο ΆΚΑ. Μιλάμε λοιπόν για μια εγκατάσταση η οποία τη θεωρώ εντυπωσιακή. Απλά να σας πω, φανταστείτε ότι ακόμα και οι κουρτίνες που βλέπετε πίσω είναι με τηλεχειρισμό, ανοίγουν και κλείνουν. Ξεκίνησε να είναι αρχικά ανοιχτή σαν εγκατάσταση και μετά μπήκε από πάνω η στέγη του Καλατράβα. Έχει πολύ σοβαρά προβλήματα στο θέμα με το βρόχινο νερό. Έχει θέματα σοβαρά στη στεγανοποίηση. Είναι ένα deck από κάτω, αυτή η ξύλινη εδώ πέρα, η διαδρομή, η οποία δεν έχει συντηρηθεί και δεν έχει καθαριστεί ποτέ. Μπορείτε να δείτε και τα σημάδια της βροχής που πέφτουν, φαίνονται όπου έχει κάποια στίγματα, κάποιες μαυρίλες, ο χώρος κάτω. Είναι εντυπωσιακή, νομίζω ότι αξίζει να ασχοληθούμε και με αυτή. Και μιας και είμαστε εδώ, θα σας πω τι γίνεται, γιατί βλέπετε έναν πολύ μεγάλο αριθμό προβολέων. Ένα από τα πολύ μεγάλα προβλήματα του ΆΚΑ είναι η ενέργεια. Φανταστείτε ότι το ΆΚΑ αυτή τη στιγμή πληρώνει στη ΔΕΗ, πληρώνει δηλαδή για ηλεκτρική ενέργεια, περίπου όσο πληρώνει ο Δήμος Μεσολογγίου. Περίπου 3 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο μόνο για την ενέργεια. Μιλάμε για πολύ παλιάς τεχνολογίας προβολής, οι οποίοι καταναλώνουν 2 και 2.500 βατ. Εμείς τους αντικαθιστούμε σιγά-σιγά με νέας τεχνολογίας LED, κάνοντας μια πολύ μεγάλη εξοικονόμηση ενέργειας και παράλληλα τρέχει μια μεγάλη μελέτη σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο, Μεσογειακό Πανεπιστήμιο Κρήτης, μια ολιστική μελέτη ενεργειακής αναβάθμισης όλου του ΆΚΑ και νομίζω ότι πολύ σύντομα θα είμαστε έτοιμοι στο να ξεκινήσουμε σιγά-σιγά να αντικαθιστούμε όχι μονάχα τα σώματα φωτισμού, αλλά εγκαταστούμε και όλες τις ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις μας, κοιτάζοντας και μειώνοντας όσο μπορούμε το ενεργειακό μας αποτύπωμα. Αυτό το οποίο βλέπω εγώ με γυμνό μάτι είναι ότι η συγκεκριμένη εγκατάσταση έχει τα πιο εντυπωσιακά και τα πιο σύγχρονα δημοσιογραφικά θεωρία. Ναι, αλλά όμως κοιτάξτε παράλληλα τι έχει γίνει. Ενώ είναι εντυπωσιακά τα θεωρία, για να καλύψουμε κάποιες ανάγκες, φτιάχτηκε από κάτω αυτή η μπλε η εξέδρα, η οποία όπως καταλαβαίνετε δημιουργεί πρόβλημα αισθητικό. Ναι. Γιατί δυστυχώς μιλάμε ότι βρισκόμαστε σε μια εγκατάσταση όπως είναι και οι περισσότεροι, αν μου επιτρέπετε, λειτουργούμε γενικότερα έτσι σαν κοινωνία. Φτιάχνουμε κάτι πρόχειρο, μην υπολογίζοντας την επόμενη μέρα και πώς αυτό θα το συνδέσουμε με όλο το υπόλοιπο. Οπότε, ενώ πραγματικά, όπως είπατε πολύ σωστά, είναι πολύ εντυπωσιακά επάνω τα θεωρία, τα δημοσιογραφικά, από κάτω αυτή η εξέδρα η μπλε, η οποία μπορώ να πω ότι μου στέκεται από την πρώτη μέρα που τη βλέπω. Στο λαιμό. Στο λαιμό, λοιπόν, χαλάει τελείως την αισθητική.